Και κάντε υπομονή, οι σχεδιασμοί ήδη ξεκινήσανε στα πάντα στο Υπουργείο Οικονομικών. Από την οικονομία στη λειτουργία του Υπουργείου Οικονομικών, όπου βρήκαμε σκελετούς στις ντουλάπες, μέχρι ένα σωρό πράγματα. Όταν λέτε βρήκατε σκελετούς, είδατε, είναι ο άνθρωπος, είναι όλο ειδήσεις, είναι φορτωμένος ειδήσεις. Όταν λέτε σκελετούς, μπορείτε να μου περιγράψετε ένα σκελετό? Κύριε Αυτιά, είναι δυνατόν το Υπουργείο Οικονομικών να πληρώνει 14 εκατομμύρια περίπου ευρώ για επιδόσεις? Για επιδόσεις. Τι λέτε? Είναι δυνατόν και να μην έχω τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να έχω μηχανήματα X-ray σε κάθε τελωνίο? Αλλά αυτά αφήστε τα, να είμαστε πιο έτοιμοι σε επόμενες μέρες. Σαφής. Και θα ακουστούν αυτά τα πράγματα, διότι ναι, εδώ πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε για να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο. Τώρα. Δεν μπορεί ο πολίτης να πληρώνει έστω και ένα ευρώ και κάποιοι να το κλέβουν. Τώρα, έμαθα, το έμαθα από άλλον υπουργό, ότι βάλατε το χεράκι σας ώστε να εξυπηρετηθούν επιχειρήσεις, να μπορούν να κάνουν, να μεταφέρουν χρήματα έως 50.000 ευρώ σε αρκετούς κλάδους επιχειρήσεων. Επίσης, να επιτρέπεται μεταφορά στο εξωτερικό μετρητών έως 2.000 ευρώ για φοιτητές, εξυπηρέτηση κλπ. Γιατί δεν είστε μόνο του θέλω να πάρω, είναι να λειτουργήσει η οικονομία. Να λειτουργήσει δηλαδή η επιχείρηση, η απλή. Η στάση της κυβέρνησης, όπως καταλαβαίνετε, ναι, είναι στο να λυθούν αυτά τα προβλήματα και να λειτουργήσει άμεσα η οικονομία. Αυτά είναι αρμοδικότητα βεβαίως του κυρίου Μάρδα, με τον οποίο πρέπει να τα συζητήσετε. Εμείς θα συμβάλλουμε σαν φορολογική και τελωνιακή διοίκηση σε οτιδήποτε είναι δυνατόν στο αντικείμενό μας για να βοηθήσουμε. Ο Βαγιάζο Ιακωμής θέλει να σας πει μια καλημέρα και να σας ευχηθεί κάθε επιτυχία. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Θέλω να ρωτήσω τον Υπουργό, εάν έχει και ο ίδιος αυτές τις πληροφορίες που έχω και εγώ, ναι, ότι εξετάζεται να αλλάξει το 2040. Δηλαδή, εάν εξετάζεται, κύριε Υπουργέ, επειδή μετέχετε και στην Επιτροπή με τον κύριο Νικολούδη για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος, εάν εξετάζεται να αλλάξει η φορολογία σε αυτούς που έχουν τα χρήματα σε ξένες τράπεζες, τα παράνομα χρήματα που δεν είναι δηλωμένα, εάν εξετάζεται να αλλάξει το κίνητρο τους ώστε να έρθουν στην Αθήνα, στην Ελλάδα, σε ελληνικές τράπεζες και να αλλάξει αυτό το οποίο υπάρχει μέχρι τώρα, γιατί μου είπανε με ένα άλλος υπουργός ότι είναι σαν να τους κάνετε ξέπλυμα μαύρου χρήματος με το 2040. 20% φορολογία εάν τα φέρει νόμιμα ο άνθρωπος μέσα και 40% εάν τον ανακαλύψετε εσείς. Κύριε Γιακουμή, για αυτό το θέμα δεσμεύομαι να πω ακριβώς το τι συζητήθηκε στην Επιτροπή, διότι καταλαβαίνετε είναι μια εκκλειστή Επιτροπή 4 υπουργών. Είναι πολύ σοβαρά τα θέματα και δεν είναι σωστό. Μάλιστα. Θέλω να είμαι έντιμος απέναντί σας στο να μεταφέρω οποιαδήποτε πληροφορία. Να ξέρετε ότι συνεργαζόμαστε με ξένα Υπουργεία Οικονομικών στο εξωτερικό και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Ναι. Και στο Παρίσι θα πάει ο κύριος Κουίκ το επόμενο διάστημα. Ναι. Και σε άλλες υπηρεσίες. Μελετούμε το πώς ακριβώς θα γίνει αυτό το πράγμα με δύο άξονες. Το ένα είναι να μην διαταραχθεί το αίσθημα της φορολογικής δικαιοσύνης. Δεν μπορούμε μονίμως στην Ελλάδα να δίνουμε μία αίσθηση σε αυτούς που κλέψαν ότι κάποια στιγμή θα σας τα χαρίσουμε. Ακριβώς. Ο ένας άξονας είναι αυτός. Και ο δεύτερος άξονας είναι να αντιμετωπίσουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα ότι στο εξωτερικό υπάρχει ένα τεράστιο ποσό. 80 δις περίπου μου λέγανε. Ναι, μπορεί και παραπάνω να είναι. Υπάρχουν υπολογισμοί, ίσως είναι και πολύ περισσότερα. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε πραγματικό πρόβλημα των χρημάτων που υπάρχουν στο εξωτερικό, αλλά και των χρημάτων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με τα ξένα υπουργεία και με τις βέλτιστες πρακτικές που χρησιμοποιούν ήδη άλλες χώρες. Ακριβώς. Πλυντήριο δεν πρόκειται να γίνει. Μάλιστα. Έτσι, κύριε Υπουργέ, κάντε το αυτό, κάντε γρήγορες διασταυρώσεις. Γρήγορες. Και ξέρετε τον τρόπο εσείς, γιατί αυτή είναι η δουλειά σας. Κάντε γρήγορες διασταυρώσεις. Κύριε Υπουργέ, όσοι δεν πλήρωσαν φόρο, όλοι οι άλλοι εμείς έχουμε πληρώσει 52% και το ξέρετε πολύ καλά. Λοιπόν, να πληρώσουν και ας κάνουν ό,τι θέλουν. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αλεξιάδη.